πολύ, πολύ ζητάνε η Εκκλησία να αλλάξει τρόπο συμπεριφοράς, τρόπο έκφρασης, κυρίως ως προς το εξωτερικό περιβάλλον ή ένδυμά της. Όμως, το να ζητάς κάτι και μάλιστα πολύ σημαντικό, όπως είναι αυτός ο αιώνιος θεσμός της Εκκλησίας, να αλλάξει, να έχει άλλο τρόπο συμπεριφοράς, δεν είναι γνώμη κατοχυρωμένη. Θα ήθελα να σταθώ λογικά και πρακτικά πρώτα απέναντι σε αυτό το τεράστιο ερώτημα. Διατυπώνω τη γνώμη μου. Σημαίνει ότι κατέχω τουλάχιστον γνωσιολογικά το θέμα για το οποίο μιλάω. Τουλάχιστον γνωσιολογικά. Αυτό όμως και πάλι δεν είναι αρκετό. Γιατί ό,τι κανείς το κατοχυρώνει πάνω στην πράξη, πάνω στη ζωή, αυτό και μπορεί να πείσει, αυτό και μπορεί να σταθεί. Διατυπώνεται γνώμη. Αλλαγή. Εξυγχρονισμός. Όμως, για να διατυπώσεις γνώμη για εξυγχρονισμό, θα πρέπει προηγουμένως να έχεις ερευνήσει έστω με τη μελέτη, όχι την επιπόλαια μελέτη, αλλά την γνώση που βασίζεται στην επίγνωση. Τη γνώση εκείνη που έχει πολυπραγμονηθεί μέσα στον ανθρώπινο μυαλό. Τότε ίσως διατυπώσεις γνώμη και πάλι μετέωρη. Γνώμη μετέωρη που στέκει στον αέρα. Δεν είναι πολλές ημέρες ή μάλλον συχνά ακούγεται να λένε ότι όλο αυτό το οικοδόμημα που ο Κύριος έστησε πάνω στο βράχο, πάνω στο Ευαγγέλιο, ακούγεται από πολλούς ανθρώπους να λένε ότι είναι ανθρώπινο οικοδόμημα.
πόσο, μα πόσο θα ήθελα να αλλάξω θέση, να μετατεθώ στη θέση αυτής της γνώμης, αλλά μόνο θα ήθελα ένα και μόνο, αυτός που ζητάει αυτό να έχει κάνει τη μετάθεση του εγώ του και να την βάλει πάνω σε έναν τρόπο ζωής, πάνω σε μια έρευνα σωστή. Το να παίρνεις και να σβήνεις με ένα χι ό,τι έχουν θεμελιώσει όχι 2.000 χρόνια, αλλά μία απειρία αιώνων, δεν μπορεί, καθόλου δεν μπορεί ένας ή και πολλοί που ζουνε τουλάχιστον έναν αιώνα να δοξεριζώσουν και να δοξεθεμελιώσουν. Πριν από 20 μέρες με πλησιάζει κάποια κυρία. Την περίοδο βέβαια την αναστάσιμη. Και μου λέγει ότι Χριστός Ανέστη, είπα σε κάποια ψυχή. Και η απάντηση ήταν «Και εσύ ακόμη τόσο πίσω βρίσκεσαι, σαν τον τάδε», ανέφερε και ένα όνομα που ομολογούσε την Ανάσταση του Κυρίου ως γεγονός, σαν χαιρετισμό τις 40 ημέρες της Αναστάσιμης. Αλήθεια, ένα ερώτημα μπορεί να κάνει κανείς πάνω σε αυτό και σε άλλα θέματα παρόμοια. Πόσο βλάπτει ένας τέτοιος χαιρετισμός. Αν σημαίνει κάτι τέτοιο, να βλάπτει, κάνουμε αλλαγή πορείας, κάνουμε στροφή. Αν όμως προσφέρει ζωή, που ο άλλος που θέλει να γκρεμίσει αυτό δεν το αντιλαμβάνεται, τότε τι μέλη γενέστε. Ζούμε δυστυχώς. Βλέποντας τον άλλον με ένα βλέμμα καχύποπτο ή αν όχι καχύποπτο, εφόσον το είναι το δικό μου με όλο το περιεχόμενό του ευωδιάζει ευωδία Ευαγγελίου και του άλλου εκπέμπει δυσοσμία, δεν μπορεί να σταθεί η ευωδία ή η δυσοσμία το ένα δίπλα στο άλλο. Ή το ένα ή το άλλο. Ουδείς δύναται δυσήν κυρίης δουλεύειν.
έχω διαμορφώσει τον τρόπο της ζωής μου, έχω στηρίξει το είναι μου πάνω στις Ευαγγελικές αρχές, έχει γίνει βίωμά μου και αφού έχει γίνει βίωμά μου δεν μπορεί παρά αυτός ο τρόπος ζωής και προς τα έξω να βγαίνει, όχι κάνοντας κάποια προσπάθεια, αλλά αθέλητα, αφού είναι τρόπος ζωής, βγαίνει και πέμπεται προς τα έξω. Ναι, θα μου πεις ότι πού μπορούμε να στηρίξουμε τις αρχές μας αυτές ή πού στηρίζεις την αρχή σου αυτή του χριστιανικού τρόπου ζωής. Υπήρχε εποχή που πουθενά σε κανένα χώρο, σημείο της γης δεν ακουγόταν το όνομα του Χριστού. Πουθενά δεν φαινόταν να ισχύουν κάποιες ηθικές αρχές. Πουθενά, μα πουθενά, δεν έβλεπε κανείς να υπήρχε τάξη, ειρήνη, ανθρωπιά. Αίμα στο αίμα χυνόταν. Και χύνεται ακόμη. Αίμα και κυρίως αθώο αίμα. Πώς αυτή η θέα του κόσμου που παρουσιάζει και παρουσιάζει ακόμη αναταραχή, αδικία, ψέμα, τοκογλυφία, φόνους, ληστείες και ομαδικές συμφορές και καταστροφές. Πώς αυτά τα πράγματα, άνθρωποι που τα διέπραταν, έστω λίγοι παραπάνω, σταμάτησαν το φόνο, την αδικία και το έγκλημα και πήρε για κάποιο χρονικό διάστημα αυτός ο πλανήτης άλλη φορά συμπεριφοράς, άλλη όψη, άλλο τρόπο ζωής, άλλαξε ήθη και έθιμα. Πιστήρια για να αλλάξει ο κόσμος δεν θα βρει ποτέ, μα ποτέ ο άνθρωπος. Εγκεφαλικά, με τον εγκέφαλό του, δεν είναι αποτέλεσμα εγκεφάλου η ειρήνευση μέσα στον κόσμο, είναι αποτέλεσμα ενός καρδιακού αγάπης
και συμπεριφοράς τρόπου ζωής. Όμως βλέπουμε ο ένας να είναι αρνητής των θρησκευτικών μας ορθοδόξων χριστιανικών παραδόσεων. Ο άλλος να είναι διώκτης. Ο άλλος να γίνεται αιρετικός. Ο άλλος να κλείνει το στόμα του και να μην το ανοίγει όταν η ανάγκη χρειάζεται να ομολογήσει το όνομα του Ιησού Χριστού. Ενώ είναι βαπτισμένος χριστιανός. Ο άλλος ενώ ομολογεί Χριστό, το πρακτικό μέρος της ζωής του δεν αφομοιώνεται, δεν ταυτίζεται με το θεωρητικό. Και από εκεί και πέρα δεν μπορούν να πείσουν κανένα να αλλάξει τρόπο ζωής. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια η αλλαγή ήταν όχι σε χρονικό διάστημα μεγάλο, αλλά άμεση. Άμεση η αλλαγή και μάλιστα πολλών ανθρώπων μαζί. Γιατί μέσα στο χώρο της εκκλησίας υπήρχε ομοψυχία. Όλοι είχαν μία ψυχή, ένα πνεύμα αγάπης προς και προσφοράς στον άλλο. Δεν υπήρχε φτωχός ανάμεσά τους, δεν υπήρχε πεινασμένος ανάμεσά τους, δεν υπήρχε δειλός ανάμεσά τους, δεν υπήρχε κανείς που να μην ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Βασιλεύς και Θεός και άνθρωπος τώρα και εις τους αιώνας. Από την Παλαιά Διαθήκη, στην εποχή του Κυρίου, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο Κύριος, λίγο πριν 14.000 νήπια βαφτίστηκαν στο αίμα για το όνομα του Κυρίου από το μαχαίρι του Ηρώδη. Βαφτίστηκαν στο αίμα. Οι Απόστολοι, οι Διάδοχοι, οι Αποστολικοί Πατέρες, μία σειρά αλληλοδιάδοχοι μέχρι την εποχή μας θυσίασε όταν χρειάστηκε τη ζωή και έχισε το αίμα της. Και τότε πήρε σάρκα και οστά αυτό που είπε ο Κύριος, ότι εγώ σας στέλνω σαν πρόβατα μέσα στους λύκους,
θα σας οδηγήσω σε συνέδρια, θα σας σκοτώσουν με την ιδέα ότι αυτοί που σας σκοτώνουν προσφέρουν λατρεία στο Θεό που πίστευαν. Παραδείγματος χάρη, ο Απόστολος Παύλος ήταν διώκτης γιατί είχε την πεποίθηση ότι σκοτώνοντας χριστιανούς προσφέρει εργασία, λατρεία στο Θεό. Λέει ο Κύριος, έρχεται ώρα και ήρθε η ώρα για τους μάρτυρες Εκκλησίας που πάσο από κτίναση μας, που κάθε ένας που θα σας σκοτώνει, δόξη θα πιστεύει, λατρεία προσφέρει το Θεό, ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Η θυσία, το χύσιμο αίματος στο όνομα του Κυρίου ήταν καθημερινό γεγονός της εποχής των μαρτύρων. Και εγώ πιστεύω, φώναζαν οι μάρτυρες και βλέπανε μπροστά να χύνεται το αίμα και ακολουθούσε και το χύσιμο του δικού τους αίματος. Θέλουμε πιο τρανό πιστήριο από αυτό? Όταν το αίμα που χύνεται στο όνομα του Ιησού Χριστού φωνάζει ότι το όνομα του Κυρίου είναι το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα, τι άλλο πιστήριο μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας ώστε να δεχτούμε ότι ο Κύριος μας και Θεός μας είναι, ζει, βοηθάει, βαδίζει πριν από μας και μας ενισχύει στον αγώνα. Και αυτός ο ηρωισμός, αυτή η γενναιότητα, το να θυσιάζει κανείς τον εαυτό του στο όνομα του Ιησού Χριστού, δεν παρατηρείται μόνο στη νιώτη της εποχής των μαρτύρων, αλλά και στα νήπια ακόμη και στους πολύ, πολύ γέρους. Ο Άγιος Πολύκαρπος ήταν 86 χρονών όταν κλήθηκε να αρνηθεί τον Χριστό για να ζήσει ή αν ομολογήσει να μαρτυρήσει. Και τότε απήντησε εκείνο το γεμάτο ζωή, 86 έτεση δουλεύω αυτό και ουδέν με ειδίκησε. 86 χρόνια υπηρετώ το γύριο και σε τίποτα δεν με αδίκησε. Λοιπόν, τι στέκεται? Σκοτώστε με, ρίχτε με στα θηρία, ρίχτε με σε φωτιά. Αυτή ήταν η απάντησή του. Λίγο αργότερα θα έρθει μία μάνα με ένα μικρό παιδί στην αγκαλιά, θα την καλέσουν να ληφθεί τον Χριστό λέγοντάς της, δε λυπάσαι το παιδί που θα αφήσεις πίσω 4 χρονών ή και μικρότερο μπορεί να ήταν, γιατί δεν θυμάμαι καλά.
θανατώρεται η μάνα, μένει το μωράκι και αυτό με δύναμη Θεού, σαν να είναι νέος γεμάτος ορμή για αγώνα, φωνάζει «Και εγώ πιστεύω στον Χριστό και εμένα ρίχτε με στα θηρία». Ακολουθεί μία σειρά αιώνων μέχρι σήμερα που δεν έπαυσε να υπάρχουν οι θύτες, αυτοί που σκοτώνουν τους μάρτυρες, και τα θύματα και οι μάρτυρες. Όποιος ανοίγει να μελετήσει τι παγκόσμια ιστορία, όχι τα βιβλία της Εκκλησίας, αλλά την παγκόσμια ιστορία, θα επιβεβαιώσει προσωπικά ο ίδιος, όποιος και αν είναι αυτός, όποια θέση και απέναντι, αν παίρνει στο Χριστό, ή μάλλον θα βεβαιωθεί από την ιστορία, ότι πέφτοντας ένας χριστιανός θυσιάζοντας τη ζωή του, άλλοι 100 γεννιόντουσαν αμέσως. Και έτσι βλέπει να απλώνεται σαν δέντρο και να καλύπτει με τη σκιά του την τότε οικουμένη και μέχρι σήμερα ο χριστιανισμός. Και στην όνομα έτερων υπό των ουρανών, δεν υπάρχει άλλο όνομα, άλλο όνομα ανώτερο κάτω από τον ουρανό, κάτω από τον ήλιο, από το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μην έρθεις να μου πεις, στέκοντας απέναντι από τον Χριστό, ότι αν μετρήσουμε το πλήθος των απίστων και των αρνητών και το αντιπαραθέσουμε στο πλήθος των χριστιανών, θα δούμε τον χριστιανισμό να είναι μια μικρή μειοψηφία. Σε πληροφορώ ότι για αυτή τη μικρή μειοψηφία υπόθηκε η προφητεία πριν 2000 χρόνια από το στόμα του Χριστού, ότι θα είναι μικρό το ποίμνιό του. Γιατί επαναλαμβάνω, χρειάζεται την προσφορά της θυσίας. Αντίθετα, θα είναι μέγα το πλήθος της άρνησης, των αρνητών, γιατί εκεί δεν υπάρχει κανόνας, δεν υπάρχει ηθική τάξη, δεν υπάρχει τρόπος φωτισμένος από το Θεό. Αντίθετα, υπάρχει μία καταστασία, υπάρχει ο προσωπικός κατά την επιθυμία του καθενός, την επιθυμία της σάρκας, την επιθυμία των οφθαλμών, την επιθυμία της ακοής, τρόπος ζωής. Ο Κύριος τον άνθρωπο και τα δώρα που του έχει δώσει για να ζει, αυτιά, μάτια, χέρια, στόμα, πόδια, του λέει αυτά στα δίνω για να ζεις, αλλά να τα χρησιμοποιείς σαν τα χρησιμοποιώ εγώ. Οι πολλοί όμως λένε όχι, όπως θέλουμε εμείς. Έτσι λοιπόν
καταλήγει η πλειοψηφία. Εμείς ζούμε σύμφωνα με το εγώ, το δικό μας. Ο Κύριος ζητάει το δικό του θέλημα, δεν συμφωνάμε και από εκεί και πέρα αρχίζει η άργηση, η αληθικότητα, η αδικία, ο άλλος τρόπος ζωής. Ο μη συμφωνών, το θέλημα του Θεού. Έχουν περάσει 2.000 χρόνια και άλλα 1.300 περίπου χρόνια πριν από τον Χριστό που ζούσε ο Μωυσής, και αυτά συνοψίζονται σε περίπου 2.300 χρόνια από τότε που έζησε ο Μωυσής μέχρι σήμερα. 2 ο Θεός τον νόμο στο Μωυσή, τον καλεί να θυσιάσει ένα ζώο ή ζώα και με το αίμα των ζώων να ραντίσει ένα θυσιαστήριο που είχε προηγουμένως φτιάξει, που ήταν χώρος λατρείας, τόπος λατρείας, και στη συνέχεια το υπόλοιπο να το δώσει, να το πιούν αυτοί που είχαν πάρει εντελώς άμεσα από τα χέρια του Θεού το Μωσαϊκό νόμο. Έτσι με αίμα δόθηκε ο Μωσαϊκός νόμος, που είναι σύμβολο του άλλου αίματος που έχησε ο Κύριος για να μας δώσει το Ευαγγέλιο σφραγισμένο με το αίμα του. Αίμα Μωσαϊκός νόμος, αίμα το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, και στη συνέχεια, αίμα στο αίμα χύνεται και αποδεικνύεται η αλήθεια του Ευαγγελίου. Χωρίς αίμα, σωτηρία ανθρώπινη, σωτηρία ψυχών, γενεών και γενεών, ήταν αδύνατο να επιτευχθεί. Ζούμε άλλος 60, άλλος 70, άλλος 80, άλλος 100 χρόνια. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια, και καλά κάνουμε, εργαζόμαστε. Εντολή Θεού που εφαρμόζουμε. Εργαζόμαστε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε κι εμείς και να τακτοποιηθεί ο οίκος μας και ο κάθε οίκος κάθε απλού ανθρώπου. Κουραζόμαστε, κοπιάζουμε, δίνουμε το είναι μας γι' αυτό. Το άλλο σπίτι, επαναλαμβάνω, αυτό το επίγειο σπίτι που ζουν τα παιδιά μας, οι γονείς μας και εμείς, καλώς πράττουμε και αγωνιζόμαστε για να τακτοποιείται μέρα με την ημέρα καλύτερα. Υπάρχει όμως να σκεφτούμε, καταναλώνουμε τη ζωή μας για αυτό το σπίτι το επίγειο. Ο άλλος οίκος στον οποίο κατοικεί η οικογένεια του Θεού, με άλλα λόγια πρέπει να κατοικούν ο Κύριος μας, η Αγία Τριάδα, οι Άγιοι και όλοι οι πιστοί χριστιανοί, δεν χρειάζεται αυτός ο οίκος καθόλου, ούτε ελάχιστο αγώνα στη ζωή αυτή που ζούμε. Για αυτά που αφήνουμε, μια ζωή δίνουμε, 50, 70, 80, 90 χρονών. Για εκείνα που θα βρούμε όταν καταληθεί το ανθρώπινο σώμα από το θάνατο και οδηγηθούμε στην άλλη οικία, δεν πρέπει να υπάρχει κανένας αγώνας.
ζούμε και πορευόμαστε στο χάος, αυτό σημαίνει ανθρώπινη ζωή. Αυτό ζητάει η οικογένεια. Αυτό ζητάει η τάξη στον κόσμο αυτό. Ότι δεν υπάρχει κανένας μα κανένας απολύτως νόμος που να ορίζει τα δέοντα γενέστε στον κόσμο αυτό. Φτιάχνει σπίτι. Γιατί το φτιάχνεις? Για να προστατευτείς. Φτιάχνεις ενδύματα. Γιατί τα φτιάχνεις? Για να σκεπαστείς. Φτιάχνεις, μαγειρεύεις. Γιατί το φτιάχνεις? Για να ζήσεις. Σπέρνεις τη γη με αγαθά για να τα κόψεις μια στιγμή για την ίδια σου τη ζωή, να ζήσεις. Έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο. Γιατί τον έφτιαξε? Για το χάος. Αλλά εμείς κατασκευάζουμε, σπέρνουμε, φτιάχνουμε για κάποιο σκοπό. Αυτός που έφτιαξε τον άνθρωπο, που σίγουρα είναι νους άπειρος, τον έφτιαξε χωρίς, μα χωρίς κανένα σκοπό. Τον έφτιαξε για το χάος, για τη συμφορά, για το αίμα, για την αδικία, για την πορνεία, για τη μοιχεία, για την ανηθικότητα. Παρακαλώ, δώσε την απάντηση εσύ που ακούς στο ερώτημα. Όλα αποβλέπουν σε κάποιο τέλος. Όλα. Ο ήλιος για να φωτίζει. Η βροχή για να δίνει ζωή στα φυτά. Τα ζώα για να μας υπηρετούν. Όλα, επαναλαμβάνω, και οτιδήποτε άλλο υπάρχει, έχει το σκοπό του. Εσύ ο άνθρωπος, εγώ ο άνθρωπος, δεν έχουμε σκοπό επάνω στη γη κανένα? Μόνο να κλέβουμε, να αρπάζουμε, να δικούμε, να κάνουμε ηθικότητες? Η απάντηση ανήκει στο ακροατή. Εσύ που ακούς και εγώ που ομιλώ, αν βάλουμε τάξη εσωτερικά μέσα μας, αν αφήσουμε να λειτουργεί με βάση τον νόμο του Ευαγγελίου η συνείδηση και με τη φωνή της ακόμη, τότε θα σταματήσουν οι αντιρρήσεις, τότε θα σταματήσουν οι αρνήσεις. Είμαι 71 χρόνια. Από τότε που κατάλαβα τον εαυτό μου, δεν είδα κανέναν από αυτούς που αρνούνται την Εκκλησία, το Ευαγγέλιο, την Δίκη Τάξη. Δεν είδα κανέναν από αυτούς να έχει ανοίξει καθόλου κανένα βιβλίο ώστε να πάρει τη συγκεκριμένη αλφα μόρφωση από το βιβλίο και να εκφράσει τη γνώμη. Θα τη διατυπώσει χωρίς κανένα βιβλίο να ανοίξει. Θέλω να δώσω τα δικά μου μάτια για να δει
αυτός που δεν ασχολήθηκε ποτέ με εκείνα που έστω έχω μελετήσει. Μήπως τα μάτια της μελέτης αλλάζουν και αλλαγή τρόπου σκέψης. Το σκέφτηκες ποτέ αυτό? Ότι καλοπροαίρετα μελετώντας ένα βιβλίο που σου δίνει κάποια αγωγή στην ψυχή, σκέφτηκες αν έχει τη δυνατότητα που την έχει να σου αλλάξει τρόπο σκέψης? Γιατί δεν το δέχεσαι καλοπροαίρετα? Γιατί βάζεις την προκατάληψη ότι είναι αναχρονισμός, ότι σε πάει χρόνια πίσω? Σου αρέσει το κοινωνικό γίνεσθε? Σου αρέσει η θέα του κόσμου όπως το βλέπεις? Σου αρέσει να ζεις στο σπίτι σου και να μπαίνει μέσα άλλος και να σε σκοτώνει? Σου αρέσει να αντιμάχεσαι και να εκνευρίζεσαι και να πλώνεις χέρι και να χτυπάς τον άλλον ή να σε χτυπάει ο άλλος? Σου αρέσει να σου ετοιμάζει ο άλλος την αδελφή? Σου αρέσει να σε αφήνει η γυναίκα σου? Σου αρέσει να μην σε ακούνε τα παιδιά σου? Πώς θα θεμελιωθεί ο οικογενειακός ύπος χωρίς να περάσει μέσα στο σπίτι του καθενός μας το μήνυμα του Ιησού Χριστού, το μήνυμα του Ευαγγελίου? Εξυγχρονισμός χωρίς ευαγγελικές χριστιανικές αρχές δεν υπάρχει. Μια φορά σε ένα χωριό την παλαιά εποχή που δεν υπήρχαν φώτα και βασίλευε σκοτάδι στις πόλεις, στα χωριά κυρίως, όλοι μιλούσαν για να εξυγχρονιστεί το χωριό. Μιλούσαν για να βάλουν φως να δουν οι άνθρωποι. Επρόκειτο να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Ένας μέσα από αυτούς έλεγε δεν έχουμε χρήματα να βάλουμε φωτισμό και επέμενε να μην μπει ο φωτισμός, να μην μπει ρεύμα, να ζουν οι άνθρωποι μέσα στο σκοτάδι. Τελικά, αφού η πλειοψηφία αποφάσισε, το ρεύμα μπήκε. Όμως, μία νύχτα, αυτός που επέμενε να μην μπει το ρεύμα, πιάστηκε επ' αυτοφόρο να κλέβει. Και ακούστηκε. Γι' αυτό δεν ήθελε το φως, επειδή ήταν κλέφτης. Η Εκκλησία φωνάζει, ή μάλλον ο Κύριος, ο αρχηγός της Εκκλησίας: «Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί, ου μη περιπατήσει τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί δεν πρόκειται να περιπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως, και μάλιστα το φως εκείνο που δίνει τη ζωή. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και λέγει: «Πας ο φαύλα πράσων, μισή το φως». Κάθε ένας που διαπράττει το κακό, το οποιοδήποτε κακό, μισεί το φως. Τέλος, δεν αγαπάει καθόλου το φως. Δηλαδή, δεν θέλει να δει με τα μάτια του ούτε Χριστό ούτε Ευαγγέλιο, που είναι το φως. Στον ένα, βάντε δίπλα μερικά μηδενικά για να βρείτε
πόσοι είναι αυτός ο ένας. Θα δείτε ένα πλήθος κόσμου που μισεί το φως και βαδίζει στο σκοτάδι. Και λέγει πάλι ο Κύριος, εάν εσύ που ζεις στο σκοτάδι ισχυρίζεσαι ότι ζεις στο φως, φαντάζεσαι σε πόσο σκοτάδι είσαι? Επαναλαμβάνω, ο Κύριος λέει, αν εσύ που ζεις στο σκοτάδι ισχυρίζεσαι ότι ζεις μέσα στο φως, φαντάζεσαι πόσο είναι το σκοτάδι που βασιλεύει μέσα σου. Και αν είσαι τυφλός και είσαι στο σκοτάδι πέρα για πέρα, φαντάζεσαι αν κατέχεις κάποια θέση, κάποιο αξίωμα, πόσους ρίγεις μέσα στο σκοτάδι. Τέτοιους που κατέχουν και θέσεις μες στην κοινωνία, σε όλα τα πόστα, κοινωνικά, θρησκευτικά, πολιτικά, παιδείας, παντού υπάρχουν άνθρωποι του σκοταδιού. Και όχι μόνο τώρα στην εποχή μας, αλλά σε όλες τις εποχές, όσα χρόνια ζει ο κόσμος, υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους ή τους οποίους κυβερνάει το σκοτάδι. Και αυτοί διεκδικούν μία θέση ενός ανθρώπου που μπορεί να διαμορφώσει χαρακτήρες μέσα στην κοινωνία. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το καλό είναι σπάνιο. Ο χρυσός δεν συναντιέται στην καθημερινή ζωή μας εύκολα. Μάλλον πολύ σπάνια. Ο Χριστός που είναι ο θησαυρός, όπως λέει ο ίδιος, της ψυχής μας, δεν συναντιέται στους πολλούς. Συναντιέται στο Παΐσιο, συναντιέται στο Πορφύριο, συναντιέται στους Αγίους κάθε εποχής, που είναι λίγοι και σπάνιοι και τον βιώνουν επάνω στη γη. Φώναζε ο Παύλος, ο Απόστολος, δεν ζω εγώ, και ήταν επί της γης ζων οργανισμός με το σώμα του. Ζει δε εν εμοί ο Χριστός. Ζει μέσα μου ο Χριστός. Θέλεις να αλλάξεις ματιά? Θέλεις να αλλάξεις αυτιά? Θέλεις να αλλάξεις χέρια? Άλλαξε νου, φρόντισε να αποκτήσεις νουν Χριστού. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Θα γίνεις και εσύ, χωρίς να καταλαβαίνεις, θα το βιώνουν οι άλλοι που σε βλέπουν,
ότι είσαι ένα μικρό φως Χριστού μες στον κόσμο. Η Εκκλησία μας σε πληροφορώ ζει γιατί ζει ο Χριστός. Αλλά όχι μόνο ο Χριστός, ζουν και οι Άγιοι που ανδρούν αγιοσύνη από Αυτόν. Όταν θα έρθει η ώρα και η στιγμή που η Εκκλησία εδώ στη γη, της οποίας κυβερνήτησε ο Χριστός, θα πάυσει να δίδει Αγίους, μπορεί τα μάτια σου να μην το καταλαβαίνουν, καταλαβαίνω τα μάτια άλλων. Όταν λοιπόν θα σταματήσει να δίνει Αγίους, γιατί δίνει Εκκλησία Αγίους, τότε θα πάψει και η παρούσα του κόσμου τούτου ζωή και φάση. Και θα ακολουθήσει ο άλλος εκείνος τρόπος ζωής που είπε ο Κύριος, ότι τότε θα αγκαλιάσει η ουράνια Εκκλησία τούτη την επίγεια Εκκλησία. Θα γίνει μία, όπως την αναφέρουμε στο σύμβολο της πίστεως, Αγία, και θα είναι καθολική και θα είναι μία. Αυτό λέει καθολική μία. Αλλά τότε δεν θα είναι και επίγεια, αλλά θα είναι ουράνια η Εκκλησία, γιατί θα είναι όλοι πέρα για πέρα στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού. Θα ήθελα να σου δώσω μία ευχή. Μακάρι να δώσει ο Θεός σε σένα που με ακούς τώρα που αναπνέεις, τώρα που ζεις, γιατί τώρα όσα χρόνια και αν ζήσεις, 100, ο χρόνος ή τα χρόνια είναι ίσον ένα χτες. Ο χρόνος συνεσταλμένος εστί, φωνάζει ο Κύριος, είναι πολύ μικρός. Κι αν ακόμα πονάς σε όλη σου τη ζωή, λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί αυτός πονούσε όλη τη ζωή του, ονομάζει αυτό τον ισόβιο πόνο παραυτήκα θλίψεως, δηλαδή μια στιγμιαία πολύ μικρή θλίψη. Μας πληροφορεί λοιπόν το Ευαγγέλιο και λέει τώρα, τώρα, το τώρα είναι σήμερα, είναι η παρούσα στιγμή. Άλλαξε τρόπο ζωής, άλλαξε σκέψη, άνοιξε τις γραφές και μην ακούς που φωνάζουν ότι πίστευε και μη ερεύνα. Ο Κύριος φωνάζει δυνατά, ερευνάτε τας γραφάς, ότι αυτή αυτέ εσύ εμαρτυρούσε περί μου, γιατί οι γραφές μιλάνε για το πρόσωπό μου, μιλάνε για τον παράδεισο
μιλάνε για την εκκλησία του, μιλάνε για το αιώνιον μέλλον σου. Τώρα λοιπόν, τώρα άκουσε αυτόν που ήρθε και δεν μπόρεσαν να το καταργήσουν οι χειρότεροι δήμοι του κόσμου τούτου, τον Κύριό μας Ιησού Χριστού, ούτε και εκείνους τον ακολούθησαν. Εύχομαι και παρακαλώ τον Κύριο και σε μένα και σε σένα που με ακούς, να μας δώσει χάρη να δούμε το φως της Αναστάσεως της Εκκλησίας που περιμένει την ώρα και τη στιγμή να μας αγκαλιάσει όλους μέσα στο χώρο της αιωνίας Εκκλησίας Του. Αμήν.